Στην πρόσληψη 4 ατόμων στις δομές σύντησης θα προχωρήσει το επόμενο χρονικό διάστημα ο Δήμος της Αλεξανδρούπολης. Η κάλυψη των θέσεων με συμβάση ιδιωτικού δικαίου ορισμένης διάρκειας και συγκεκριμένα 36 μηνών θα υλοποιηθεί στο πλαίσιο του συγχρηματοδοτούμενου προγράμματος Ξένιος ΖΕΒΣ που εντάσσεται στο επιχειρησιακό πρόγραμμα Ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης. Μετά τη λήξη του προγράμματος και της συνεργασίας που είχαμε με την μη κερδοσκοπική οργάνωση Ξένιος ΖΕΒΣ, όπου για την καταπολέμηση και αντιμετώπιση της φτώχειας λειτουργούσαμε 5 διαφορετικές δομές με ανάλογα εξυπηρετούμενα άτομα, 150 τον αριθμό κάθε μήνα, και μετά τις τελευταίες αποφάσεις για τη δημιουργία των κέντρων κοινότητας και τις δομές καταπολέμησης της φτώχειας, που είναι 2 διαφορετικά προγράμματα, καταθέσαμε σαν Δήμος Αλεξανδρούπολης και στα 2 προγράμματα τις αιτήσεις μας. Μας συγκριθήκανε βέβαια η συμμετοχή μας στο πρόγραμμα, όπου τώρα τρέχει η προκήρυξη και εκδήλωση ενδιαφέροντος για την κάλυψη των θέσεων για τα κέντρα κοινότητας, όπου εκεί μας έχουν εγκριθεί 7 άτομα και συγχρόνως άλλες 4 θέσεις εργασίας μας έχουν εγκριθεί για την καταπολέμηση της φτώχειας στις δομές σύντησης. Αυτό σημαίνει ότι για μας και σαν Δήμος Αλεξανδρούπολης 13 θέσεις εργασίας και στήριξη όλων των δομών μας αφαιρούνται από εμάς. Αυτοί οι εργαζόμενοι επί 3 χρόνια ανεβάσαν τα ποσοστά βοήθειας των κατοίκων στην περιοχή μας και βέβαια για τον Δήμο Αλεξανδρούπολης είναι μια πολύ μεγάλη απώλεια το να χάνεις 14 εργαζόμενους από δομές αντιμετώπισης της φτώχειας, όπως αυτές είχαν διαμορφωθεί λόγω των συνδικών που υπάρχουν πλέον στην Ελλάδα, αλλά και συνεχίζουν με αυξανόμενο ρυθμό να υπάρχει αυτή η ανάγκη. Οι εργαζόμενοι θα απορροφηθούν από το Πολυκοινωνικό Κέντρο του Δήμου Αλεξανδρούπολης και συγκεκριμένα στις δομές σύντησης. Οι ειδικότητες αφορούν 2 υπαλλήλους υποχρεωτικής εκπαίδευσης βοηθητικού προσωπικού και βοηθού μάγειρα και 2 δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης διοικητικού προσωπικού και μάγειρα. Καταληκτική ημερομηνία των αιτήσεων είναι η τελευταία ημέρα του Μαρτίου. Έτσι, η τελευταία ένταξή μας μέσα στο ΕΣΠΑ για τις δομές σύντησης και τη συνεργασία του Δήμου μας και του Πολυκοινωνικού με τον Ξένιο ΖΕΒΣ, υπάρχει η προκήρυξη ανοιχτή στο διαδίκτυο. Μπορούν οι ενδιαφερόμενοι να τη βρίσκουν στο site του Δήμου ή στο xeniozevs.gr, στη σελίδα του, όπου εκεί είναι αναρτημένη όλη η προκήρυξη, ο πίνακας με τον οποίο κατατάσσουν τα μόρια, που μπορεί δηλαδή ο κάθε ενδιαφερόμενος να ξέρει εξ αρχής πόσα μόρια έχει όταν βάλει την αίτησή του, τα δικαιολογητικά, για να καταθέσουν μέχρι τέλη Μαρτίου, που είναι η προθεσμία υποβολής των αιτήσεών τους, και να τις αποστείλουν βέβαια στη σελίδα όπου αναγράφεται ή στην διεύθυνση που αναγράφεται στην Αθήνα. Θέλω να πω ότι τα κριτήρια είναι με απόλυτη διαφάνεια, είναι μέσω των διαδικασιών του ΑΣΕΠ και έτσι μπορεί ο κάθε ενδιαφερόμενος να πληροφορείται πόσα μόρια έχει και να μπορεί να κάνει τις ανάλογες ενέργειες. Να σημειωθεί ότι οι ανάγκες στο Δήμο Αλεξανδρούπολης παραμένουν υψηλές, αφού δεν είναι λίγοι οι πολίτες που λαμβάνουν καθημερινά επισιτιστική βοήθεια. Να πούμε εδώ ότι οι 4 αυτές θέσεις θα βοηθήσουν ή θα ανακουφίσουν κατ' ελάχιστον τη μεγάλη ζήτηση που έχουμε στις δομές σύντησής μας. Περίπου τη μέρα εδώ και στις δομές σύντησης στις σφαίρες, πάνω από 170 μερίδες διανέμονται δωρεάν σε δικαιούχους ανάλογων προγραμμάτων. Καταλαβαίνετε λοιπόν ότι το όγκος των μερίδων που φτάνει περίπου τις 400 ημερησίως που παρασκευάζονται στους χώρους και στις καταστάσεις του πολυκοινωνικού θα μειωθεί, γιατί και το προσωπικό μειώνεται και έτσι δεν θα μπορούσαμε να στηρίξουμε ακόμη περισσότερο αυτή την προσπάθειά μας.